Μάλλον με την Υπουργό Παιδείας και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας βρισκόμαστε σε διαφορετικούς πλανήτες. Γιατί το λέτε αυτό? Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. 5 μέρες μετά, στο σχολείο που υπήρξε το κρούσμα, έχει γίνει μία μειοκτονία. Υπήρξαν ψεύδι σε site και κανάλια ότι δήθεν έχουν γίνει τεστ, δεν έχει γίνει τίποτε. Και σήμερα περιμένουμε κλιμάκιο του ΕΟΔΗ. Αυτή τη στιγμή ξεκινούν τα σχολεία χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για μείωση των μαθητών ανά τμήμα. Τα σχολεία ανοίγουν χωρίς να έχουν γίνει προσλήψεις και τοποθετήσεις που να ικανοποιούν όλα τα κενά. Ζητήθηκαν 45 εκπαιδευτικοί, θεωρούμε ότι χρειάζονται τουλάχιστον 90 και το Υπουργείο Παιδείας έστειλε 19. Οι καθαρίστριες, για τις οποίες ο κ. Θεοδωρικάκος μας είπε ότι λύθηκε το πρόβλημα, δεν επαρκούν για την πλήρη λειτουργία των σχολείων. Χρειαζόμαστε 12 έως 15 σε Καλλιθέα και Μοσχάτο. Δεν εξταλεί υγειονομικό υλικό, δεν έχει δοθεί δεκάρα τσακιστή στα σχολεία και στις σχολικές επιτροπές, δεν υπάρχει καμία έκτακτη επιχορήγηση.